αλλάζει φέτος κατάσταση, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σου Σταύρο, γεια σου Δημήτρη. Ναι, αλλάζει, όπως φαίνεται ότι αλλάζει, ότι ήδη έχει αρχίσει η συλλογή των τίτλων. Οι ομάδες μας πάνε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι έρχονται ακόμα καλύτερες μέρες. Διεκδικούμε ακόμα 7 κύπελα και πρωταθλήματα. Ακόμα 7 από εδώ και πέρα. Σύνολο 12 ήταν όλα. Τα έχετε μετρήσει, τα έχετε γράψει σε χαρτί και τα σβήνετε. Ναι, έτσι τα κάνουμε. Ήδη βέβαια μιλάμε και για 4 πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης, τα οποία υπολογίζουμε εμείς να πάρουμε. Τα 2 ήδη τα πήραμε και μετά θα πάμε στα Final Four και τα Final Six της Αθήνας ή οπουδήποτε γίνει, στο μπάσκετ των Ακαδημιών, δηλαδή εφηβικό, παιδικό, νεάνιδες, κορασίδες. Ναι. Έχουμε πάρει ήδη τις νεάνιδες και το εφηβικό και έπεται οι κορασίδες και το παιδικό. Λέτε σε τοπικό επίπεδο. Ναι, γιατί μετά αρχίζει το Πανελλήνιο. Πολλές πιθανότητες έχουμε να τα πάρουμε, έχουμε πολύ καλές ομάδες. Τι άλλαξε φέτος? Εγώ θα σας πω ότι για παράδειγμα στο handball και στο volley είναι δεδομένο ότι το roster είναι πολύ πολύ πιο ποιοτικό. Δηλαδή τώρα αθλητές του επίπεδου του Κουρνέτα στο volley ή του Αλβανού στο handball είναι το μυστικό της επιτυχίας. Ναι, κάναμε μία υπέρβαση φέτος με την βοήθεια του αϊκίνητου του κυρίου Αντρέου, ο οποίος μέρα νύχτα ασχολείται με το βόλεϊ. Ο οποίος φιλούσε το παλατάκι προχθές, εντάξει. Νομίζω κάτι σήμερα φιλούσε το παλατάκι. Προχθές φιλούσε το παλατάκι, λέω. Ναι. Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του, με τη βοήθεια του κυρίου Κατσαρή και τη δικιά μας, και γι' αυτό έχει γίνει αυτή η υπέρβαση. Για το βόλι είναι υπέρβαση. Για το βόλι, ναι. Για το handball δεν νομίζω ήταν υπέρβαση. Η ομάδα έχει πάρει και πρωταθλήματα και κύπελα. Ναι, η παρουσία ενός αθλητή σαν τον Αλβανό δεν είναι... Κοσμή την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ο Αλέξος Αλβανός είναι ένας αθλητής κόσμημα για το ελληνικό handball. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στην Ευρώπη και έχει αποδείξει πόσο μεγάλος αθλητής είναι, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και έξω αγωνιστικά σαν ήθος και χαρακτήρα. Και νομίζω ότι με την προσθήκη του Αλέξη ότι η ομάδα έγινε πάρα πολύ καλή φέτος. Αυτοί δεν κάνουν διαφορά. Οικονομικά, αν μπορούσαμε να πάρουμε και ένα ξένο, θα μιλούσαμε ότι είμαστε και το φαβορί για το πρωτάθλημα. Θα διεκδικήσουμε με όποιες πιθανότητες έχουμε το πρωτάθλημα. Βέβαια δεν είμαστε φαβοροί, αλλά νομίζω ότι σε τελικούς όπως είναι αυτή, με την εμπειρία που έχει ο ΠΑΟΚ, ότι θα το διεκδικήσει και θα ζητήσει με το 50-50. Αυτοί δεν κάνουν τη διαφορά, δεν συμφωνείτε σε αυτό? Ότι τέτοιοι αθλητές και άρα χρειάζονται και υπερβάσεις. Δημήτρη, τέτοιοι αθλητές κάνουν τη διαφορά, αλλά πάντα θέλουν και χρήματα. Ναι. Έτσι. Ναι. Θεωρώ ναι, ότι από τη στιγμή που ο μεγαλομέτοχος πληρώσει τα χρέη και ο ΠΑΟΚ δεν χρωστάει δραχμή όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, ναι, θα δει λίγο για τα τμήματα του ερασιτέχνη, γιατί εάν διαβάσατε τη δήλωση την οποία έκανε και τη χαρά την οποία ένιωσε αποτυπωμένη μέσα στο χαρτί το οποίο έστειλε, φανταστείτε όταν τον δούμε από κοντά πόσο ευτυχισμένος θα είναι, δείχνει ότι και τα τμήματα αυτά θα τα θέλει πρωτοπόρα, όπως θα θελήσει από του χρόνου και το ποδόσφαιρο. Οπότε για να το λέτε, δεν εκφράζεται μόνο ευχή. Προφανώς έχετε και άλλη πεποίθηση, έχετε μια βεβαιότητα. Μιλάω με έργα και όχι με λόγια, οπότε δεν θα συνεχίσω, δεν θα αναφερθώ. Αυτό που είπα αυτό είναι. Ωραία. Και ίσως σε μια άλλη συζήτηση την οποία θα κάνουμε αργότερα θα έχουμε περισσότερα να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα του μεγαλομετόχου. Ωραία, τα αφήνουμε στην άκρη. Χθες το χαρήκατε πραγματικά ή έχετε ένα γιατί να μην τελειώσει το μάτς με τους παοξίδες εντός γηπέδου για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί? Η στεναχώρια η οποία νιώσαμε εμείς σαν παράγοντες ήταν μία και μοναδική. Το ότι δεν πανηγυρίσαμε μαζί με τον τεράστιο κόσμο μας αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Και το λέω αυτό διότι αυτός ο κόσμος δεν έφταιγε σε τίποτα, Δημήτρη. Σε τίποτα απολύτως, Σταύρο, δεν έφταιγε. Εκεί είμαστε, ναι. Το ξέρω, ήταν υπόδειγμα, δεν έκανε το παραμικρό, πανηγύριζε και ζητοκράβγαζε για την ομάδα του 2 ώρες πριν τον αγώνα. Ήρθαν οι αντίπαλοι, κάνανε αυτά τα έσχη τα οποία κάνανε, προκληθήκαν οι δικοί μας πολλές φορές και νομίζω ότι αυτά τα οποία γίνανε είναι πτέσματα μπροστά στα οποία έκανε οι φίλαθλοι της αντιπάλου ομάδος. Οι οπαδοί μάλλον, όχι οι φίλαθλοι. Γιατί έπρεπε να γίνουν όλα αυτά? Γιατί από την άποψη όπως τα ζήσατε εσείς και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά, γιατί? Όλα, ενώ τα περιμέναμε, δηλαδή.
ξέρεις, όλα είχαν μελετηθεί από την αστυνομία πάρα πολύ σωστά. Κάτι τσάκισε τελευταία στιγμή την ώρα που μπήκαν οι οπαδοί της ΑΕΚ στο γήπεδο. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή, νομίζω, δεν είχε γίνει το παραμικρό. Είχαν πει η αστυνομία ότι θα τους ελέγξουν εξονυχιστικά και δεν θα υπάρξει πρόβλημα κανένα κατά την είσοδό τους στο παλατάκι. Τελικά κάτι θα χάλασε μάλλον τελευταία στιγμή και περάσαν αυτά τα πλημμυφόδια τα οποία είδατε κι εσείς όλοι μας που περάσανε μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα ο έλεγχος ο δικός μας έγινε κανονικά από τις 12 η ώρα. Ήσυχα οι φιλαθλοί μας μπήκαν στο γήπεδο να γιορτάσουν αυτό το μεγάλο τελικό. Δεν νομίζω ότι δημιούργησαν κάποιο πρόβλημα. Υπήρχαν φωτοβολίδες βέβαια και του λέω του ΠΑΟΚ, έτσι. Υπήρξαν κάποιες φωτοβολίδες από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ελάχιστες μπροστά σε όλα αυτά τα οποία γίνανε, αλλά νομίζω ότι μετά από πολύ μεγάλες προκλήσεις γίνανε αυτά. Ασήμαντο, νομίζω, μπορώ να πω αυτό το οποίο κάνανε οι φιλαθλοί μας, οι οποίοι προκλήθηκαν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Κύριε Βαδόπουλε, στο διάστημα της διακοπής υπήρχε παρέμβαση από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Κοντονή. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Καντής, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας και έκανε πολύ μεγάλες προσπάθειες, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο ταξίαρχος, έκανε ο κύριος Τυριακίδης, έκανε ο κύριος Εισαγγελέας, ο κύριος Κωνσταντίνου, πολύ μεγάλες προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η προσπάθεια ήταν τελικά επιτυχής και έτσι ξαναξεκίνησε το παιχνίδι. Βέβαια με τον Υπουργό υπήρχε μια συζήτηση από ό,τι μας είπε ο κ. Καντής και είχε πει ότι από τη στιγμή που θα αδειάσει το γήπεδο δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, μπορεί να συνεχιστεί το παιχνίδι. Α, αυτό ζήτησε και ο Υπουργός, να αδειάσει το γήπεδο. Το λυπηρό ήταν ότι οι φίλαθροι μας χωρίς να φταίνε παρακολούθησαν το υπόλοιπο από την τηλεόραση και ενώ τους θέλαμε μαζί μας να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί το. Δεν είχε μετάδοση τηλεοπτική. Ναι, δεν είχε και μετάδοση. Συγχαρητήρια. Ναι, έχετε δίκιο. Συγχαρητήρια στην ΕΡΤ. Συγχαρητήρια στην ΕΡΙΤ για αυτό το ανοσιούργημα το οποίο για μία ακόμη φορά έκανε. Δυστυχώς δεν ξέρω τι να πω. Όλα τα κανάλια, ακόμα και τα, όπως βλέπετε, και τα κρατικά, αλλά και τα ιδιωτικά, θεωρώ ότι κάτι πρέπει να γίνει με το λαό του ΠΑΟΚ με αυτό. Δεν μπορεί, δεν ξέρω αν ακούτε, φυσικά τις ακούτε, τις αναμεταδόσεις των ιδιωτικών καναλιών που έχουν το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, είναι σαν να μιλάνε αντιπαοξίδες αυτοί οι οποίοι μεταδίδουν τα παιχνίδια. Και βέβαια αυτό το οποίο έγινε, το τεράστιο κακό το οποίο έγινε χθες. Στο ποδόσφαιρο λέτε και στο μπάσκετ. Ορίστε. Στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ είπατε. Στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ είπα, ναι. Στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, να επαναλάβω. Αν ακούσετε αυτούς οι οποίοι μεταδίδουν τα παιχνίδια, μοιάζουν σαν να είναι οι μεγαλύτεροι αντιπαοξίδες. Τώρα λέτε για την Νόβα, γιατί η Νόβα το έχει. Εσείς το είπατε. Πέρασε. Εγώ δεν συμφωνώ, να ξέρετε. Μπορεί, εντάξει. Δεν είναι υποκειμενικό αυτό, δεν είναι. Ναι, υποκειμενικό, γιατί και εγώ ακούω. Έτσι στο παιχνίδια δεν πηγαίνω. Στα παιχνίδια δεν μπορώ να πάω στα εκτός έδρας. Τα βλέπω στην τηλεόραση και έχω ήδη άποψη. Αυτό πέρασε και στο βόλεϊ τώρα. Πολύ λυπημένος ήταν αυτός ο οποίος μετέδιδε τον αγώνα του τελικού ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πολύ λυπημένος. Αυτό τώρα είναι πολύ, άρα μάλλον κάπως έτσι δεν είναι. Πάντως για την Νόβα νομίζω δεν έχετε δίκιο. Τέλος πάντων, είναι άλλο. Μπορεί, μακάρι να μην έχω δίκιο. Είναι άλλο θέμα. Πλάκα-πλάκα, η αστυνομία πίστεψε, κύριε Παπαδόπουλο, ότι μπορεί δύο σκηνιά να κρατήσουν τους οπαδούς της ΑΕΚ πιο ψηλά. Πίστεψε μάλλον αυτό. Πίστεψε η αστυνομία ότι από τη στιγμή που θα τους έχει κάνει εξονυχιστικό έλεγχο δεν θα περάσουν τίποτα. Οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Αν δεν είχαν περάσει κάποια αντικείμενα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν νομίζω ότι οι φωνές και οι αχές οι οποίες ήταν από την πλευρά της ΑΕΚ θα είχαν σβήσει μπροστά στο λαό του ΠΑΟΚ. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν τα αντικείμενα τα οποία πέρασαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα στο γήπεδο δηλαδή. Όπως και τότε με τη Ραπίδ, έτσι και τώρα. Η αστυνομία μας δεν μας τα έκανε καλά. Ναι, έπρεπε να μην μπουν έτσι όπως μπήκαν. Δεν ξέρω αν είδατε. Ενώ είχαν μπει καμιά 50 εξίδες χωρίς να συμβεί το παραμικρό, ξαφνικά βλέπουμε ορδές να κινούνται προς το μέρος του αγωνιστικού χώρου. Βέβαια δεν κατάφεραν να μπουν μέσα, αλλά φτάσανε μέχρι το κάγκελο και μπήκαν σε 3 λεπτά μέσα. Μπήκαν όλοι αυτοί οι φίλαθλοι οπαδοί οι οποίοι ήταν απ' έξω από το γήπεδο. Ο πρόεδρος τι έλεγε, κύριε Παπαδόπουλε? Ήταν στο γήπεδο, δεν ξέρω, δεν ήμουν. Ο πρόεδρος όχι, έλειπε, ήταν εκτός Θεσσαλονίκης, αλλά είχαμε συνεχή επαφή, η χαρά ήταν ανίποτη. Είχαμε συνεχή επαφή και τον μεταδίδαμε τον αγώνα, γιατί δεν τον έβλεπε. Εκεί που ήταν δεν μπορούσε να δει το παιχνίδι. Οπότε τον μεταφέραμε το αποτέλεσμα εμείς, το πώς πήγαινε το σκορ. Μάλιστα. Τώρα, αν τα δούμε με σειρά έτσι χρονολογική,
Τετάρτη έχει γενική συνέλευση ο ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ. Λογικά σε καλό έτσι κλίμα μετά τους τίτλους που έρχονται, αλλά και εκλογές. Ναι. Μας έχει εξηγήσει ο κ. Μπεκιάρης το σκεπτικό, γιατί πρέπει να συνδυαστούν τα δύο. Θεωρείται τυπικό θέμα την ανάληψη του management στο Βόλιο από τον κύριο Ανδρέου, ή είναι πολύ ουσιαστικό, πρέπει να εξηγηθεί, πρέπει να αποφασίσει, να ακούσουν όλοι τα επιχειρήματα? Είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά, όπως το λέτε. Θα ακούσουν όλοι τα επιχειρήματα και θα κρίνουν ανάλογα να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Γι' αυτό το λόγο πάμε και σε γρήγορη γενική συνέλευση, ακριβώς όπως το είπε ο Άκης ο Μπεκιάρης. Αλλιώς δεν θα πηγαίναμε, θα γινόταν το Μάιο. Αλλά για αυτούς ακριβώς τους λόγους, επειδή θα εξηγηθούν όλα αυτά, το τι σκεφτόμαστε, το τι σκέφτεται ο κ. Ανδρέου να κάνει με το βόλεϊ, έπρεπε να γίνει τώρα για να σχεδιάσει την ομάδα, διότι η ομάδα πιθανόν να πάρει και το πρωτάθλημα. Οπότε πρέπει από τώρα να σχεδιαστεί η επόμενη κίνηση, η επόμενη ομάδα της καινούργιας χρονιάς. Κύριε Παπαδόπουλε, είναι δεδομένο ότι η διοίκηση Κατσαρή θα βάλει υποψηφιότητα και όλοι εσείς? Ναι, είναι δεδομένο ότι θα διεκδικήσουμε για άλλη μια τριετία τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Θα είναι το μοναδικό ψηφοδέλτιο? Μέχρι στιγμής δεν έχει κατέβει κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο. Θεωρώ ότι θα είμαστε το μοναδικό. Τώρα αν γίνει κάποια έκπληξη τις επόμενες 6 ώρες, θα το δούμε. 6 ώρες, έξι είναι ώρες μέχρι σήμερα είναι? Ορίστε. Είναι μέχρι σήμερα υποψηφιότητες? Μέχρι τις 7, ναι. Κάτι θα ακούσατε, δεν γίνεται? Ναι, δεν έχω ακούσει κάτι, αυτό λέω. Δεν έχω ακούσει κάτι ότι μπορεί. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει εσείς κάτι και μας ενημερώσετε. Όχι. Βέβαια, θα τα πείτε στη Γενική Συνέλευση. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι στην πολιτική? Δηλαδή, θα βάλετε πιο ψηλούς στόχους? Μέχρι στιγμής ο κύριος Κατσαρής πάντα εκλέγονταν με μια λογική ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να δίνει το παρόν σε όλα τα τμήματα, σε κάθε πρώτη κατηγορία, να είναι αξιοπρεπής και σε δεύτερο πλάνο να έχει το προαθλητισμός. Βλέπετε κάτι να αλλάζει? Νομίζω φέτος άλλαξαν πολλά, κάνοντας κάποιες παρεμβάσεις. Και μπορέσαμε και κάναμε από την υπέρβαση ώστε να πάρουμε αυτούς τους τίτλους που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι πάντα, με γνώμονα το συμφέρον της ομάδος, έτσι θα λειτουργούμε. Πρώτα θα θέλουμε να είμαστε αξιοπρεπείς, γιατί είμαστε η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα με αξιοπρέπεια όσον αφορά το οικονομικό. Το βλέπετε, δεν χρωστάμε πουθενά, δεν χρωστάμε σε ΙΚΑ, δεν χρωστάμε σε εφορία, έχουμε φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα. Άλλες ομάδες βλέπετε τι κάνουν και που βρίσκονται, που είχαν κάποτε ερασιτεχνικά τμήματα και σήμερα δεν υπάρχουν ή είναι ανύπαρκτα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτά είναι αλήθειες, δεν τα λέω για να πω κάτι για την ομάδα μου. Είναι αλήθεια. Έτσι θα συνεχίσουμε, με αυτό το στυλ θα συνεχίσουμε και από εκεί και πέρα ό,τι υπερβάσεις μπορούμε να κάνουμε, να είναι σίγουρος ο λαός του ΠΑΟΚ θα τις κάνουμε. Ωραία, θα τα πείτε και Τετάρτη. Κύριε Παπαδόπουλε, στη δική σας λογική, τι σημαίνει ΠΑΕ-ΠΑΟΚ χωρίς χρέη? Γιατί το λέμε, το συζητάμε εδώ και πόσα χρόνια, μάλλον έρχεται η στιγμή, μάλλον ήρθε η στιγμή. Τι θα σημαίνει αυτό πρακτικά? Το καταλάβουμε όλοι. Όλοι θα το καταλάβουμε μόλις αυτός ο βραχνάς εκλείψει. Θα δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα, θα δείτε έναν καινούριο ΠΑΟΚ, θα δείτε μια ομάδα η οποία δεν έχει χρέη και θα πρέπει να σχεδιάσει την επόμενη μέρα. Αυτή η επόμενη μέρα θα είναι μια επανάσταση, Δημήτρη. Θα το δεις και όχι μόνο εσύ, όλοι μας θα το δούμε, διότι το πιο βασικό απ' όλα είναι μια ομάδα να μην χρωστάει, και ο ΠΑΟΚ χρωστάει πολλά. Αυτή τη στιγμή, κάνοντας την υπέρβαση ο μεγαλομέτοχος και σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχει κάνει σε πάρα πολλά κομμάτια υπέρβαση, να μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ εκτός από το δημόσιο δεν χρωστάει πουθενά αυτή τη στιγμή. Σε κανέναν απολύτως. Εκτός το δημόσιο, τα παλιά, τα παγωμένα, γιατί τα τρέχοντα δεν υπάρχουν. Βεβαίως, ακριβώς αυτό λέω. Έχει δώσει 23, δηλαδή τώρα είναι ασύλληπτα τα νούμερα τα οποία σας λέω. 23 εκατομμύρια στα χρόνια που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ, στα 2,5 χρόνια, από 18 του 12 μέχρι σήμερα. 23 εκατομμύρια ευρώ σε εφορία, σε φόρους. Είναι απίστευτο το νούμερο. Και ετοιμάζεται να δώσει άλλα 10.380 αυτή τη στιγμή. Μιλάμε ότι θα γίνει η επανάσταση σε έργα και επενδύσεις. Δεν μπορούσε να γίνει? Τώρα εγώ το θέτω έτσι επίτηδες, έτσι. Ναι. Το κάνω επίτηδες. Με τα χρέη να υπάρχουν? Όχι, δεν μπορούσε. Διότι ήθελε ο άνθρωπος να τελειώνει με τα χρέη, να δει ότι πραγματικά μπορεί να τα πληρώσει. Όχι να τον παραμυθιάζουν, να του λένε ότι έτοιμα είναι όλα, μη στεναχωριέσαι, ψηφίζεται, δεσμεύομαι, 100% θα στο κάνω και τελικά να μην γίνεται τίποτα. Γι' αυτό το λόγο, αν θυμάστε, σταμάτησε και το έργο στη Θέρμη. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει έργα ο πρόεδρος, να αγοράζει επιχειρήσεις σημειογόνες, να δίνει δουλειά σε κόσμο
και το κράτος αυτό που πρέπει να κάνει το αυτονόητο, να τον αφήσει δηλαδή να πληρώσει. Δεν θέλει, Δημήτρη και Σταύρο, κάτι ο πρόεδρος. Δεν θέλει τίποτα. Να πληρώσει θέλει. Δεν θέλει να κερδίσει, να πάρει. Να πληρώσει θέλει. Και δεν τον αφήνουμε να πληρώσει. Δηλαδή είναι ένα από τα ανίκουστα και αυτό όπως στην Ελλάδα. Εκτιμάτε ότι όλα όσα προανήγγειλε το Σεπτέμβριο του 2013 σε εκείνο το φόρουμ με τα έργα στην Τούμπα, με το αθλητικό κέντρο, είναι μέσα στα πλάνα του και τώρα, το 2015, αφού τελειώσει το θέμα των χρεών? Ένα-ένα θα τα δούμε. Να τελειώσει μια με τα χρέη και νομίζω ότι μετά σε μια συνέντευξη τύπου η οποία θα έχει καθαρή την ομάδα, νομίζω ότι εκεί θα βάλει τις βάσεις και θα πει και ακριβώς τι σκοπεύει να κάνει στον επόμενο καιρό. Μάλιστα. Ωραία, τα περιμένουμε. Πρώτη Τετάρτη Γενική Συνέλευση. Στις 7 είναι έτσι, στο ξενοδοχείο στο, 7, ναι, στο Grand Hotel. Σαφώς παίζει μεγάλο ρόλο η συμμετοχή. Έτσι, δηλαδή, βεβαίως. Να έρθει ουσιαστικό. Ο κόσμος να γιορτάσουν μαζί, θα είναι τα κύπελα εκεί πέρα. Θα μπορέσουν να φωτογραφηθούν με τα κύπελα αυτά που ήδη έχουμε πάρει. Γιατί αν η Γενική Συνέλευση. Να έρθει να σας κάνει και κριτική να έρθει. Όχι μόνο. Ό,τι θέλει να πει ο καθένας, να πει στη Γενική Συνέλευση. Η καλοπροαίρετη κριτική, να ξέρετε, πάντα μας κάνει πιο δυνατούς και πιο όριμους. Βέβαια. Τώρα είναι η ώρα, στη Γενική Συνέλευση. Ναι, πάντα στη Γενική Συνέλευση είναι η έτσι ώρα. Πρέπει. Πάντα εκεί είναι η ώρα. Έτσι πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Και εμείς ευχαριστούμε και σας περιμένουμε να μιλήσουμε ξανά για τα επόμενα κύπελα τα οποία έχουμε να πάρουμε. Σωστό γι' αυτό. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.